προσπαθώ να παρακαλώ, τη συζήτηση σε έναν ορθολογισμό, το διάλογο στην περιοχή της αλήθειας και της ειλικρίνειας και να αναφέρω στοιχεία. Το πώς μπορούμε να δημιουργούμε υπόθεση μαζί σας σήμερα. Δεν είσαμε υπόθεση, αλλά που αναφέρει μια επαγγελματική ομάδα ως παράδειγμα. Λοιπόν. Γιατί το πρότυπο κέντρο το απορρίπτε, το σταματάτε τώρα. Μας λοιπόν. Λέτε τι δεν θα γίνει. Λοιπόν. Δεν μας απαντάτε όμως. Εγώ το μόνο που δεσμεύομαι είναι ότι η αρχή της αναλογικότητας θα ισχύσει και για την περιφέρεια της Μακεδονίας. Δεν μας λέτε το που για το πρόεδρο που αυτό θα μας το πει η περιφερειακή διοίκηση από τις άλλες και μετά. Λοιπόν, αναδημοτική ενότητα είναι η αναλογικότητα. Ολόκληρη συζήτηση της Μακεδονίας. Και Φλόρινα και Λευκοσία μέσα. Παρακαλώ κύριε Βόρτο, παρακαλώ. Τόνισε τι είναι. Τι είναι, κέντρο της Ελλάδας. Θέλω λοιπόν, επειδή ακούσαμε και διάφορα παράδοξα, ένας δήμαρχος, ο γνωστός, ο συνήθις ύποπτος, μας ανέκτησε, μας περιέγραψε και το είδος προσκύνου που θέλει, Σύριους και Χριστιανούς. Αυτή είναι η δημοκρατία στην Ελλάδα. Να μας περιγράφουν οι δημοτικοί άρχοντες και το είδος. Σε λίγο μας περιγράφουν το είδος των ανθρώπων, το χρώμα τους, τα κιλά τους και οτιδήποτε άλλο. Εννοείται να μην είναι μειοψηφικές ομάδες, γκέι κλπ. Εννοείται πως αυτά δεν μπορεί να φιλοξενηθούν σε κάποιες περιοχές. Λοιπόν, τελειώνοντας και προσπαθώντας να δώσω μία διάσταση σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, να πω ότι και ως παράταξη, αλλά και ως κόμμα, είμαστε πολύ δίπλα σε ένα πρόβλημα το οποίο, ας με την πει στην κυριολεξία, σκάει στα χέρια μας. Εύχομαι να μην πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα τώρα που φαίνεται να είναι υπό έλεγχο και να μην δούμε ένα καλοκαίρι περίεργο λόγω των ευρωπαϊκών εξελίξεων.